Και μάλιστα τελευταίες μέρες με τις δήθεν μεγάλες αντιστάσεις του κυρίου Σαμαράκη, του κυρίου Βενιζέλου, μας θύμισε τη λαϊκή ιστορία με τον λαγό που κάθεται σε μια γωνιά του δάσους και λέει «Εγώ το λιοντάρι θα το νικήσω, θα το τακτοποιήσω, θα το κάνω σε όλα τα ζώα που περνάνε». Και όταν έρχεται το λιοντάρι και του λέει «Λαγέ, τι είπες για μένα?» Του είπε εδώ, κάθομαι εδώ που κάθομαι στη γωνία λιοντάρι μου, λέω και καμιά ανοησία. Για να μην πω τη λέξη που λέω λαός, στην παροιμία του. Καλά είναι τα ανέκδοτα για στρατουλή, αλλά τώρα μιλάτε για ένα θέμα το οποίο τις επόμενες μέρες θα έχει λυθεί. Θα κατατεθεί η ρύθμιση η οποία θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Λοιπόν, τώρα είπατε εσείς. Καλά είναι τα ανέκδοτα, αλλά εδώ ο κόσμος καίγεται. Να πω και εγώ, επειδή ο κόσμος καίγεται, χρησιμοποιώ τα ίδια τα επιχειρήματα που λέει ο κόσμος και στα καφενεία και στις λαϊκές γειτονίες και στους χώρους δουλειάς για την κυβέρνηση. Δεύτερο, τώρα για να σταματήσουμε τα ανέκδοτα και να πούμε στα σοβαρά, η Τρόικα σας το είπε καθαρά. Κοιτάξτε να δείτε, αφήσαμε τους ανθρώπους άνεργους με αυτές τις πολιτικές της λιτότητας που εφαρμόζουμε, θα τους μετατρέψουμε και σε άστεγους, θα τους πάρουμε τα σπίτια και το μόνο που έχετε να κάνει εσείς, να κάνετε εσείς σαν κυβέρνηση, είπε στην κυβέρνησή σας, είναι να τους βρείτε κανένα κατάλημα να μείνουν όταν θα τους έχουν πάρει οι τράπεζες στα σπίτια. Εσείς τώρα ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση ή στην Τρόικα? Στην Τρόικα να ασκήσω και εγώ κριτική. Ναι, αλλά για τις θέσεις της κυβέρνησης. Όχι, δεν θα ασκήσετε κριτική στην κυβέρνηση για το τι της είπε η Τρόικα. Θα κάνω σε όλες κριτική. Μην ανησυχείτε. Εγώ συνήθως δεν αφήνω κανένα εκτός κριτικής. Αφήστε να ξεκινήσω από την Τρόικα. Δεν θα αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Ναι, αλλά να μιλάμε και στην ουσία. Λοιπόν, γιατί δημιουργείται την αίσθηση. Εκεί, το κάνετε πονηρά, γιατί δημιουργείται την αίσθηση ότι η κυβέρνηση και η Τρόικα λένε τα ίδια. Δεν λέμε τα ίδια. Αντιθέτως. Δεν το αποδέχτηκε αυτό η κυβέρνηση. Αυτό σας λέει. Τι το χρησιμοποιείτε σαν επιχείρημα. Όχι, στον κύριο Στρατούλη. Η Τρόικα λέει αυτά που λέει η παλιή και τη Τρόικα και πολλές φορές και τα τεχνικά κλιμάκια, όχι οι τρεις σωματοφύλακες. Και δυστυχώς υπάρχουν υπουργοί που ανέχονται να τους τα λένε αυτά. Που αν αυτοί τη Τρόικα τα έλεγαν στις δικές τους χώρες, να πάει τώρα ο Τόμσεν, με συγχωρείτε, στη Δανία, να πει τέτοια πράγματα, θα πάρουν τράπεζες στα σπίτια και βρέτε καταλήματα, όχι με τις πέτρες θα τους έπαιρνε, με τα κοτρόγια. Τρίτο και το κυριότερο. Κοιτάξτε, εμείς καταθέσαμε μία τροπολογία. Η τροπολογία έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι να ανασταλεί η απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία, το όριο δηλαδή που υπήρχε μέχρι τώρα, για ένα χρόνο, παρότι η άποψή μας ήταν για τρία από ό,τι ξέρετε η αρχική. Πήγαμε για ένα χρόνο με την έννοια ότι έχουν κατατεθεί τροπολογίες και από βουλευτές του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας και της ΔΗΜΑΡ, οι οποίοι μιλάνε για αναστολή άρσης της απαγόρευσης πληστηριασμών για ένα χρόνο. Επομένως, είδω η Ρόδος, είδω και το πείδημα. Αν συμφωνούμε επί της ουσίας, επί ένα χρόνο να ανασταλεί και να κουβεντιάσουμε, να δούμε αν υπάρχουν μπαταχτσίδες, πώς μπορούν οι τράπεζες και μπορούν να το αντιμετωπίσουν και να προστατευτεί ο λαός, είδω η Ρόδος, είδω και το πείδημα. Εσείς το θέτετε έτσι. Βάζετε και το δεύτερο, ναι, που ξέρετε ότι δεν μπορεί να το ψηφίσουν οι Δημοκράτες. Το δεύτερο το βάζουμε για τον εξής λόγο. Διότι γνωρίζετε ότι ήδη αυτοί οι γήπες της παγκόσμιας οικονομίας, αυτά τα αρπακτικά, τα λεγόμενα distress funds, τα οποία αγοράζουν δάνεια από όλες τις τράπεζες, τώρα ήρθαν και στις ελληνικές με 1%, με 5%, με 15%. Χαμένα που χαμένα τάχετε τράπεζες, παίρνουν ακόμα και με 0,5, με 1% της αξίας του δανείου, δάνεια που δεν είναι ενυπόθηκα. Και τα ενυπόθηκα δάνεια που έχουν κάποιες εγγύησεις μέχρι 20% της αξίας του δανείου. Και καταλαβαίνετε ότι αυτοί έχουν πάρα πολύ ανορθόδοξους τρόπους να τα εισπράξουν. Όχι μόνο εις πρακτικές εταιρείες, όχι μόνο σε χαντάκι να σε ρίξουν και να πέσει και ξύλο με μπράβους. Καλά, κύριε Στρατούλη. Καλά, τώρα που ζείτε εσείς, δεν τα ξέρετε αυτά? Ότι γίνονται στην Εσπερία, δεν τα ξέρετε? Τι πολλές εις πρακτικές εταιρείες λειτουργούν ως καουμπόιδες στο Far West. Δεν σας έχει πει? Ξέρω πολύ καλά ότι και στις εκπομπές σας και μηνύματα στέλνουν και τηλέφωνα παίρνουν πάρα πολλοί κόσμος. Να σας πω κάτι, εντάξει, άλλο σε ιδιωτική διαφορά, ακούστε. Έχει αυτοκτονήσει κόσμος επειδή τον πιέζουν οι εισπρακτικές εταιρείες τραπεζών. Σκεφτείτε έχει τώρα να είναι εισπρακτικές εταιρείες για λογαριασμό. Και όχι να μαζί μου και στο χαντάκι. Αλλά διεθνών. Κύριε Στρατούλη, λοιπόν, μισό λεπτό. Για να φύγουμε από την υπερβολή που σε ορισμένα πράγματα έχετε δίκιο. Σε ορισμένα πράγματα έχετε δίκιο. Ξέρετε τι γίνεται σήμερα? Ναι, πώς δεν ξέρω. Ψυχολογική βία που ασκούν, έχετε δίκιο. Αλλά μην πάμε. Πρέπει να προστατεύσουμε τα λαϊκά νοικοκυριά. Να μην γίνουν και άστεγοι εκτός από άνεργοι. Αυτό λέμε εμείς με την τροπολογία. Έπρεπε να κατεβάσετε μόνο το ένα που παρατείνει την απαγόρευση των πληστηριασμών.
κατεβάζοντας και το δεύτερο που αντίκειται στους κανονισμούς της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Δεν μπορεί να το ψηφίσει κανένας αυτό το πράγμα. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Καμπουράκη, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα τους φέρατε σε πολύ πιο δύσκολη θέση άμα φέρνατε μόνο αυτή την παράταση των πληστηριασμών. Μα δεν το ζητούμε να μας φέρει σε δύσκολη θέση. Το ζητούμενο είναι να μπορέσει να πει ο κ. Στρατούλης όλα αυτά τα τραγικά που είπε. Εδώ έχουμε φτάσει σε μια τραγική είναι κατάσταση του ελληνικού λαού. Που δεν κοιμάται το βράδυ, μην του πάρετε τα σπίτια. Όχι εσείς στις τράπεζες, μην δώσετε την ελληνική. Δεν είναι να διπραγωγούμε την κατάσταση. Ο πολιτικός δεν μπορεί να είναι ούτε σχολιαστής ούτε μυρολογίστρα. Πρέπει να έχουμε μετά την περιγραφή. Την ψηφίστε την τροπολογία μας. Να κάνουμε να αρέσει το άρθρο 2. Το ένα το ψηφίζετε. Έχουμε, άμα έρθουν όλοι οι βουλευτές, άμα έρθουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και έπασο, έχουμε και πού. Έχουμε σχεδιασμό γι' αυτό. Όχι, να σας πω. Μα ξέρετε, είναι θέμα ημερών τώρα. Δηλαδή, συζητάμε για το αν. Είναι θέμα ημερών. Βεβαίως, πριν τη λήξη της ρυθμίσεως που ισχύει σήμερα, θα υπάρχει και έχει πει η κυβέρνηση ότι θα πει καινούργιο. Δηλαδή, πριν τη λήξη, στο επόμενο 15 ημέρο. Εάν σας ενοχλεί το 2. Εάν σας ενοχλεί το 2, το σημείο 2, δεν ενοχλεί για τα αρπακτικά, δεν ενοχλεί να το δούμε. Ελάτε να ψηφίσουμε το 1. Δεν μας αυτό είναι άλλο που λέτε. Εντάξει, μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Δεν μας ενοχλεί μόνο το 2. Δεν είναι, άμα μας πούν. Εμάς άμα μας πούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κοιτάξτε παιδιά, να λύσουμε τώρα το θέμα άμεσα, να μην αρθεί η απαγόρευση των πληστηριασμών, μείνετε στο σημείο 1, εδώ είμαστε, να το κουβεντιάσουμε. Αλλά δεν είναι αυτό. Ήμουν πολύ σαφής. Σας είπα, συμφωνείτε να μην αρθεί η απαγόρευση πληστηριασμών, τουλάχιστον να έχουμε αναστολή ένα χρόνο και να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα οποία λέτε εσείς. Άμα συμφωνείτε, ελάτε να ψηφίσετε την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν την ψηφίζετε. Έχετε ευθύνη γιατί θα αρχίσει να ξυλώνεται. Όλα τα άλλα είναι κόλπα. Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με την Τρόικα για το ζήτημα των πληστηριασμών της λαϊκής κατοικίας, της πρώτης ηθικής κατοικίας, τις λεπτομέρειες κουβεντιάζεται. Τις λεπτομέρειες. Για να αρχίσει να ξυλώνεται η κάλτσα. Για να αρχίσει να ξυλώνεται η κάλτσα. Έχετε διαψευστεί σε πολλά. Δυστυχώς δεν διαψευστήκαμε σε τίποτα. Κύριε Βαλουδάκη,